Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας πολιτικός. Στήριξη, υποστήριξη πολιτική λέγεται. Πολιτικός, έρωτας πολιτικός, όπως και κάνουμε. Ναι. Δεν θέλει να δει η κυρία Ποπάρα Άλλο. ναι, ότι εδώ το πράγμα δεν είναι όπως ήτανε. Έτσι, το αίτητο, το αυτό που όλα τα σφάζουν. Τώρα η Νέα Δημοκρατία, άκουσε κυρία Σοφία, η Νέα Δημοκρατία είπα τη χώρα κατά διαόλου, Ναι. όπως ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι έτσι, οπότε γιατί ο Τσίπρας δεν εισπράττει ούτε μισή μονάδα, ή ο κύριος Τσίπρας λέει βλακίες και η Νέα Δημοκρατία πάει μια χαρά τον τόπο. Εγώ θέλεις να προσχωρήσω στο πρώτο. Έχει δίκιο ο Τσίπρας όταν λέει ότι η Νέα Δημοκρατία πάει από το κακό στο χειρότερο. Τότε ρε φιλαράκο, γιατί δεν τσιμπάς εσύ. Γιατί δεν τσιμπάς. Τσιμπάει, αλλά δεν φαίνεται ακόμα στις Πού θα φανεί, δημοσκοπήσεις. πότε θα φανεί. Ο κύριο Τσίπρας λέει ότι την Κυριακή το βράδυ όλα θα εμφανιστούν και ο καθένας θα πάει στο Τα σπίτι ίδια του. έλεγε και ο Κίλι. Ποια Τον κύριε. θυμάμαι τον Κίλι σαν και τώρα. Τι σχέση έχει τώρα το ένα με το άλλο, εγώ σας λέω για τον κύριο Εκλογές δεν Τσίπρα. είχαν εκεί. Και έλεγε είμαστε μπροστά. Άλλαξαν τα πράγματα. 5 μοναδίτσες μπροστά. Τι απολογητικό του. Τι Ο απολογητικό. Θοδωράκης ήταν. Τη σφαλιάρα την έπει ο Θωράκης. Εντάξει, αφήστε τη σφαλιάρα, Ρε όμως εσύ, ρε φίλε, το ξεφτύλισε. τον Γιατί διαχειρίστηκε. ερχόσουν να κάνουμε κυβέρνηση και αναγκάζεται να κάνουμε τον καμένο. Ναι. Αυτό δεν του είπε. Αυτό το Και είπε. γέλαγε ο άλλος και λέει πάμε βαθιά και ιστορία. Ναι. Έλα τώρα. Ο λίγος σε αυτή τη συνέντευξη ήταν ο Θοδωράκης. Γιατί? Τι γιατί, σου είπα γιατί. Ο Θεοδωράκης ήταν ή ο Τσίπρας, μην μπερδεύετε τώρα. Όχι, ο Θοδωράκης ήταν γιατί ο Τσίπρας του την είπε. Τότε Ναι. γιατί δεν ερχόσουν στο 16 να κάνουμε μαζί κυβέρνηση, να πετάξουμε έξω Δεν τον. κατάφερε να τον πείσει όμως. Αυτό γιατί δεν τον κατάφερα να τον πείσει. Τι άλλο γιατί. Έλα τώρα, Σοφία. Έλα τώρα. Δεν σας άρεσε ούτε γι' αυτό. Όχι, εγώ σου λέω πώς έχουν τα πράγματα. Ο κύριος Αλέξης Ναι. νομίζω ότι ακόμα Τι ακόμα. στέλνει τα παιδιά του στη σχολή Χίλ. Γιατί εσείς αμφισβητείτε ή δεν έχει δικαίωμα να τα στείλει όπου θέλει ακόμα και σε Ναι, ρε ιδιωτικό. παιδί μου, εγώ απλώς λέω το σχήμα οξύμορων και αντιφατικών. Ναι, γιατί. Κατά των ιδιωτικών, αλλά εγώ τα παιδιά μου σε ιδιωτικό. Αυτό λέω. Δεν είπα να κακέψω εγώ πώς. Και να κακοδικήσω Δεν πώς. είπε για τα παιδιά του, είπε για τους Ρε παιδί μου, πολίτες. αυτό που πήγε να Άλλο αυτό ψηφίσει το ένα, άλλο το ο άλλο. Θοδωράκης, εγώ το λέω με την ευρία έννοια. Τα παιδιά του Κακός. πάνε σε ιδιωτικό σχολείο. Κακός που τα λέτε έτσι. Πολύ Όχι. Τα κακός. παιδιά του δεν πάνε σε ιδιωτικό σχολείο. Σου άρεσε Όχι, τώρα σε αυτό. ιδιωτικό Από πάνε, αλλά δεν ψέματα. αναφέρθηκε στα παιδιά του άνθρωπος. Είπε για τα παιδιά των άλλων. Άσε τώρα. Αυτά είναι τα 9 μέρα. Μακριά από μένα τα 9 μέρα. Ρε πες τη μιμή μισό-μισό. Τι μισό-μισό. Έτσι τη λέγαμε. Μισό-μισό τη λέγαμε. Είχε μια εκπομπή και στην αρχή τη λέγαμε μισό-μισό. Με όμικρο μισό. Άλλο θέμα. Μετά έχει στο Πασόκ το όμικρο να γίνει ωμέγα. Όσον αφορά την κυρία Λιάννη. Όχι. Λοιπόν, Δεν καταλαβαίνουμε. είχε μια εκπομπή που την έλεγε στην Ιενιέ μισό-μισό. Ναι, τι περιεχόμενο είχε αυτή η εκπομπή. Θίτσικο, ξέρω εγώ τι είχε. Α, Λοιπόν, δεν ήταν δηλαδή ανήθικο, δηλαδή πολύ όχι παρατραβηγμένο, βέβαια, που φύγει όχι την βέβαια. προσωπικότητα της κυρίας Έλα Γιάννη. τώρα, έλα, σε Όχι. παρακαλώ, υπάρχουν Εντάξει. ορισμένα πράγματα που Εντάξει. κινούνται σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο που Ναι. δεν μπορεί να τα θίξει κάποιος, δεν είναι, εμείς συζητάμε. Αυτό, να υπάρχει επίπεδο θέλω. Θυμάμαι το Σοφό και έλεγε επί μία ώρα όταν μου λέει είναι οι φωτογραφίες έτσι, είναι με το. Του λέγανε χα, 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 χα. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Ποιες Τέλος πάντων. φωτογραφίες, πορτρέτο, Ναι, πορτρέτα ωραία, καλλιτεχνικά. στην πινακοθήκη. Τι δεν είναι Πολύ καλό. πινακοθήκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Όχι, δεν ήταν αποθήκη, δεν ήταν Τι πινακοθήκη. αποθήκη μου λέτε τώρα. Λέω, με μπερδεύεις μόνο, Σοφία. Εγώ Λέω ρωτάω λοιπόν γιατί τώρα δεν επί της ξέρω. ουσίας, επί της ουσίας θέλω, όχι επί της συνουσίας, επί της ουσίας. Επί της Λοιπόν, να ουσίας. πω ότι λένε μπαρούφες. Γιατί λένε παρούφες. Όταν ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός, Ναι. κατόπιν παρακλήσεως του Μητσοτάκη, Ναι. ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση του κόμματος, Ναι. το πρώτο πράγμα που ζήτησε, 1, 2, 3, 4,
Και από εδώ ο Γρυλάκης εξαφανίστηκε. Και εξαφανίστηκε ο Γρυλάκης. Δεν ξέρω πού πήγε ο Γρυλάκης, αλλά καλώδια και τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν. Ναι. Και αυτό έγινε πολύ πριν χάσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης από τον Ανδρέα, όταν είχε αναλάβει ο Πυλαρινός. Ήταν όρος του Πυλαρινού. 1, 2, 3, 4. Δεν υπάρχει Γρυλάκης. Τι μου λέει τώρα η κάθε θεία και ο μικρός. Ο κύριος Τσίπρας θυμήθηκε τώρα τα καλώδια της κυρίας Λιάννη και σου λέει εκεί που λέει το σύνδημα του Ανδρέα Παπανδρέου, παίρνω και το επιχείρημα της κυρίας Λιάννη. Και λέει καλώδια αυτή, καλώδια κι εγώ. Τι σας ενοχλεί τώρα. Αφήστε που ο κύριος Αποστολάκης, Ευάγγελος Αποστολάκης, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρώην υπουργός, λέει ότι οι υποκλοπές έπληξαν το κύρος των ενόπλων δυνάμεων. Επλήγει βάναυσα, λέει, το κύρος των ενόπλων δυνάμεων και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι έχει περάσει τόσο καιρός και καμία πιστική απάντηση δεν έχει δοθεί από τα κυβερνητικά στελέχη. Ρε Ναύαρχε. Τι έκανε ο Ναύαρχος, δεν καταλαβαίνω. Ρε Ναύαρχε. Εάν υπήρχαν παρακολουθήσεις, τι παρακολουθήσεις θα κάνανε, ξέρω εγώ, στην Εκκλησία της Ελλάδος. Θα κάνα παρακολουθήσεις εκεί που θα μπορούσε να υφαίνεται κάποιο σχέδιο, κάποια σκέψη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι λένε την παρόλα για να εξυπηρετήσουν. Είδε και απόειδε ο Τσίπρας ότι το πράγμα δεν τραβάει. Έσβησε και λέει αμά να πάω να ξανά επαναφέρω, τα βάζω όλα αυτά, να επαναφέρω τις υποκλοπές για να έχω κάτι, αυτή τη... Την εβδομάδα που τρέχει. Δεν πιάνει. Τι δεν πιάνει. Και αυτό, όλα αυτά γίνονται όχι για να πιάσει την κοινή γλώσσα που δεν ασχολείται. Ναι. Είναι για να υπάρχει άλοθη για το κόλπο που ετοιμάζουν την άλλη εβδομάδα. Εσείς είστε σίγουρος εκεί ότι μεθοδεύεται η άλλη εβδομάδα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μεθοδεύεται. Εγώ... Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν το βγάζω τώρα και επιμένω. Ναι. Για να αντιληφθούν κάποιοι την πραγματικότητα. Και εν πάση περιπτώσει να διασκεδαστεί η οποιαδήποτε απόπειρα. Διασκεδαστεί η οποιαδήποτε απόπειρα, μάλιστα. Γιατί λένε ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι χαλαρή εβδομάδα. Είναι όλοι κουρασμένοι. Προεκλογικές συγκεντρώσεις τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί, δίνουν συνεντεύξεις. Σου λέει η επόμενη εβδομάδα πρέπει να είναι πολύ χαλαρή. Τα πόδια στην πλάτη την Κυριακή το βράδυ. Τα πόδια στην πλάτη. Βέβαια. Μάλιστα. Γιατί θα πανηγυρίζουν οι δημοκράτες. Με το πενιχρόν, ξέρω εγώ. Γιατί το έχετε σίγουρα. 120 έδρες. Ναι. Πενιχρόν είναι, προς τα 150. Εκεί, οι άλλοι θα είναι χαμένοι, αλλά θα μιλάνε όλοι μαζί και πάει λέγοντας. Άκουσε, κυρία Σοφία, για να μαθαίνεις καθά σε νεότερη. Άκουσε. Ναι, εγώ ακούω, μαθαίνω κιόλας. Δεν πρόκειται να ξεκουραστούμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι, για πείτε καθόλου, μου. Καθόλου. Άκουσε, κυρία Σοφία. Πασόκ και αριστερά είναι σε ένα περιβόλι μαζί. Δεν αλλάζει. Πασόκ τώρα να πάει σε Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει. Πασόκ και αριστερά είναι ένα πράγμα. Λίγο πριν γεννηθείς γινόντουσαν ομοιρικές μάχες. Και επειδή κάποιοι δεν ζούσαν, κάποιοι δεν ξέρουνε, κάποιοι δεν το πληροφορήθηκαν, να πάμε σε μία μάχη. Από εδώ οι ΟΝΕΔ, οι Νεοδημοκράτες και από εκεί οι Πασόκοι και οι Αριστεροί. Δες λοιπόν πώς ήταν αυτά τα μπλοκ, πώς είχε γίνει, με ποιον ήταν το Πασόκ, από εκείνη τη μάχη που είχαμε δώσει στο Παγκράτη. Για άκουσα. Ανθρώπινα θύματα τραυματισμού. Είχαμε θύμα και την ελληνική σημαία. Η σημαία την κρατούσε ένα παιδί της Νέας Δημοκρατίας, ένα παιδί της ΕΝΕΡ. Τα παιδιά της ΕΝΕΡ και τα παιδιά του ΠΑΣΟΚ δεν γνωρίζουν πέρα το εθνικό μας λάβαρο και έπεσαν με ομοίωμα πάλι. Η ιδιωτική σημαία δεν έχει γίνει έτσι από τους φίλους, δεν έχει γίνει έτσι ούτε.
ούτε στον Ελληνοταλικό πόλεμο. Έγινε στο μάτι του Παγκρατίου. Ρεπορτάζ στο δρόμο, βραδιάτικα κύριε Σοφία, όχι τώρα ρεπορτάζ μέσα από το ίντερνετ. Άλλη δημοσιογραφία τότε. Για εξηγήστε μας τότε τη δημοσιογραφία, η μία πλευρά και η άλλη πλευρά. Ωραία συμβήματα. Έλα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ ήταν με το ΚΚ και τους άλλους αριστερούς. Δεν ήταν με την Νέα Δημοκρατία. Όλοι μαζί. Αυτό σημαίνει ότι το DNA μεταφέρεται. Και σήμερα, ψυχολογικά, ιδεολογικά, πολιτικά, ναι, αυτό το ΠΑΣΟΚ, το βαθύ ΠΑΣΟΚ, δεν γέρνει προς τη Νέα Δημοκρατία. Να το καταλάβουν αυτό. Να το καταλάβουν. Εμένα, Σοφία, μου θυμίζει 1977. Δηλαδή. 1977. Λέτε έτσι. Λέτε χάνει κατά κράτος ο Μαύρος από τον Παπανδρέου και αρχίζει το μαγαζί να τρίζει. Φεύγει ο Κανελόπουλος, ο Κωνσταντίνο από την Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις και ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία. Φύγανε κάποιοι άλλοι από εκεί μέσα και πήγανε στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, κυρία Σοφία, mm-hmm, πρέπει να σου πω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ονομαζόμενος και αθηνάρχης, δεν θα είχε γίνει ποτέ πρόεδρος δημοκρατίας. Αν δεν είχε διαλυθεί. Και για να διευκρινίσω, κυρία Σοφία, δύο κόμματα διαλύθηκαν για να γίνει ο Καραμαλής πρόεδρος δημοκρατίας. Η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, ναι, και η Εθνική Παράταξη. Και η Εθνική Παράταξη, δύο κόμματα. Για να συμπληρωθούν το 180. Μάλιστα. Και αν θέλεις και τρίτο, ποιο? Η Νεοφιλελεύθερη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Καλά. Και του Παύλου Βαρδινογιάννη. Τρία, είπατε, για να λέμε τα πράγματα όνομά τους. Είναι επικίνδυνα καμιά αυτά τα τρία, αν δεν ξέρεις αν θα χειριστείς. Ναι, εντάξει, τρία, αλλά αν δεν τα χειριστείς καλά πολιτικά, μπορείς να φτάσεις σε αδιέξοδα. Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί, υπάρχει κάποιος που μπορεί να διαχειριστεί? Δεν είμαι σίγουρος, Σοφία. Υπάρχει, λέτε? Όχι. Δεν ξέρουν. Αγνοούν το θέμα. Πόσο το αγνοούν σαν κεφάλαιο, δεν μπορούν να το βάλουν μέσα στις παραμέτρους. Δεν το ξέρουν. Τι να κάνουν. Δεν το ξέρουν.